σου θυμίσω λίγο το δελτίο ειδήσεων και να σου δώσω μία είδηση να την εκφωνήσεις. Να δω αν θυμάσαι την παλιά σου τέχνη. Και θα πω, ναι, η καμερά μου είναι αυτή. Εμείς να έρθουμε πίσω στα δικά μας και να αλλάξουμε ατμόσφαιρα. Νέα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για το ναυάγιο και τη μόλυνση στο Σαρονικό. Έντονο καλοκαίρι φαίνεται ότι είχε η Εύα Καϊλή, αφού με άρθρο της απευθύνθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή. Κοντονή, ακούς, κομμουνιστές εγκληματίες σκότωσαν τον παππού μου. Ακούς, κομμουνιστές εγκληματίες έκαψαν το σπίτι της οικογένειάς μου, αφού το καταλήστεψαν. Η δράση της όμως έφερε την αντίδραση του Παύλου Μπολάκη, ο οποίος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του έγραψε. Προς Ευρωβουλευτήνα Πασόκ. Οι κομμουνιστές στην κατοχή κυνηγούσαν μαυραγωρίτες και δοσύλλογους. Τον είχες ξανακλάψει τον παππού και παλιότερα ή τώρα πρώτη φορά λόγω Εσθονίας, Σταλινισμού και περίοδου μεταγραφών προς Νουδού Μεριά? Ο λόγος του Παύλου Πολάκη. Σε τρομάζει? Με ενοχλεί. Γιατί? Τι να με τρομάξει? Γιατί έχει... δεν έχει ήθος και πολιτισμό που αρμόζει σε έναν πολιτικό που έχει αναλάβει μια τέτοια ευθύνη. Αλλά νομίζω ότι τον αφήνω να τον αναλάβει ο Άδωνης και όχι εγώ. Εσένα σε ενόχλησε ο τρόπος που απάντησε σχετικά με τη δική σου δημοσίευση σε ό,τι αφορά τον παππού σου? Από ό,τι κατάλαβα, έχει γίνει επαγγελματίας σχολιαστής με τέτοιο τρόπο για ό,τι ενοχλεί την κυβέρνηση. Ή για όποια αλήθεια ενοχλεί. Ή όποιος δεν είναι μαζί τους είναι εναντίον τους. Ή τέλος πάντων, αν τα γεγονότα δεν συμφωνούν με τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο το χειρότερο για τα γεγονότα. Σε ανθρώπους που είναι άξεστοι στη συμπεριφορά τους και στις εκφράσεις τους, δεν έχω και κάτι να απαντήσω. Σου χρέωσαν ότι δεν μίλησες για τον παππού σου. Εσύ πιστεύεις ότι έκανες λάθος? Όχι. Είναι παππούς. Έπρεπε να διευκρινίσω ότι είναι εξαγχιστίας. Εμείς παππού τον λέγαμε, και τον ένα παππού και τον άλλον. Σε έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν ότι διόρισες τον πατέρα σου σε δημόσια υπηρεσία. Το αντίθετο θα έλεγα. Εξαιτίας μου προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να τον μεταθέσουν δυσμενός και νομίζω ότι αν εγώ δεν ήμουν στην πολιτική θα είχε κάνει πολύ περισσότερα από όσα κάνει. Αλλά όχι, δεν διορίστηκε σε καμία θέση προϊστάμενος νοσοκομείου. Είναι μηχανικός ο άνθρωπος, είναι στην Γενική Διεύθυνση της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μύθος ή αλήθεια ότι έχεις κόντρα με την Έλενα Ράπτη? Μία κόντρα δεν έχουμε. Μιλάτε όταν συναντιέστε στη Θεσσαλονίκη? Ναι, βέβαια. Μιλάμε. Δεν είμαστε φίλες, αλλά είμαστε γνωστές και έχουμε υπάρξει μαζί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η σύγκριση αυτή τότε αδικούσε νομίζω και τις δυο μας, γιατί η καθεμία είχε διαφορετικό έργο, είχε διαφορετική παρουσία. Έχετε συζητήσει μεταξύ σας? Δεν το έχουμε συζητήσει, αλήθεια είναι. Μπορεί να μας δώσει κάποια στιγμή ευκαιρία. Έχεις ακούσει ότι η Μπάρμπι μπήκε στο κοινοβούλιο? Καλά, έτσι όπως το βάζεις τώρα είναι χαριτωμένο. Ναι. Μου ανέβασε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά να αποδείξω ότι δεν είμαι μόνο αυτό. Ναι. Και αυτό ίσως με έκανε και καλύτερη από ότι φυσικά μπορεί να γινόμουν αν δεν είχα να αποδείξω κάτι τέτοιο. Άρα όλα για καλό. Ποιον θα στηρίξεις στην ηγεσία της κεντροαριστεράς? Θα ήθελα να δω αλλαγή γενιάς. Mm-hmm. Θεωρώ ότι... αν όχι τώρα, πότε? Νομίζω ότι η γενιά κάτω των 40 πρέπει να αρχίσει να διεκδικεί το χώρο που της αναλογεί. Άρα δεν θα στηρίξεις Φόφη Κινήματα? Δεν θα στηρίξω κάποιον συγκεκριμένα που δεν έχει τα πολιτικά χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι... Του νέου. Ναι. Η Φόφη Κινήματα δεν θα χάρει πολύ με την άποψή σου? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικό. Έχει συνεισφέρει πολύ σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Αλλά ο καθένας πρέπει να έχει τη δική του άποψη και τη δική του οπτική για την πολιτική. Θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Ναι. Και ο καθένας θα έχει τον δικό του πολύ σημαντικό ρόλο, ανεξαρτήτως επικεφαλής. Allez, allez, allez.